κοριτσί, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Έχω τόσο πολύ καιρό να κάνω αγαπημένα του μήνα, πραγματικά. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τα αγαπημένα του μήνα Ιουνίου. Είναι έτσι κάποια πραγματάκια τα οποία έχω χρησιμοποιήσει περισσότερο το μήνα Ιούνιο. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι και πάμε να περάσουμε να δούμε ποια ήταν τα αγαπημένα αυτού του μήνα. Θα ξεκινήσω τα αγαπημένα του μήνα Ιουνίου με το αντιλιακό μου από την εταιρεία Cores. Είναι ένα αντιλιακό με 50 δίκτυ προστασίας, είναι και για πρόσωπο και για σώμα. Δεν περιέχει χρώμα, ξέρω πως η εταιρεία Cores βγάζει και αντιλιακά με χρώμα. Εγώ προτιμώ το λευκό, το κανονικό δηλαδή. Επειδή είμαι ξανθιά και λευκή και έχω πάρα πολύ εύκολο από τον ήλιο, οπότε χρειάζομαι κάποιο αντιλιακό με 50 δίκτυ προστασίας. Το χρησιμοποιούσα συνέχεια το μήνα Ιούνιο και από το Μάιο δηλαδή που ξεκίνησα τα μπάνια μου. Αλλά ανεξάρτητα από τα μπάνια και στην καθημερινότητά μου χρησιμοποιούσα το αντιλιακό, γιατί ξέρετε, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, παρόλα αυτά μας καίει ο ήλιος, οπότε πρέπει να προστατευόμαστε. Μετά έχω να σας δείξω από την εταιρεία Aden, αυτή είναι εδώ την BB Cream. Σας την έχω δείξει και σε άλλο βιντεάκι, την βολεύτηκα πάρα πολύ αυτό το μήνα. Θεωρώ πως για τα χρήματά της και για την ποιότητά της είναι μια πάρα πολύ καλή BB Cream. Και εάν ψάχνετε να βρείτε κάτι αντίστοιχο, δώστε της μια ευκαιρία. Το λέω και θα το ξαναλέω, είναι ένα προϊόν που δεν περιέχει parabens και δεν δοκιμάζεται σε ζώα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ενέργεια και εγώ προσωπικά την υποστηρίζω στο full, οπότε μπήκε δικαιωματικά στα αγαπημένα του μήνα Ιούνιου. Θα περάσω σε δύο ενυδατικές που χρησιμοποίησα έτσι περισσότερο το μήνα Ιούνιο. Η μία είναι η ενυδατική από την εταιρεία Messinian Spa, είναι για ξηρή προς κανονική επιδερμίδα. Σας έχω μιλήσει και σε άλλα βίντεο για τη συγκεκριμένη ενυδατική. Εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ, όπως σας έχω πει εκατομμύρια φορές, έχω κάποιο θεματάκι εδώ με ξηρότητα, η συγκεκριμένη με βοηθάει σε αυτό και όταν βάζω μετά BB cream ή make-up στο πρόσωπό μου δεν δείχνει άσχημα. Μου άρεσε πάρα πολύ και είναι και μια ελληνική εταιρεία. Επίσης με βόλεψε πάρα πολύ και αυτή εδώ η κρέμα ματιών, είναι από την εταιρεία Clinique. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω χρησιμοποιήσει πολλές κρέμες ματιών, αλλά από όλες όσες έχω χρησιμοποιήσει, αυτή με έχει βολέψει πιο πολύ από όλες. Τη βάζω στα αγαπημένα του μήνα μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, επειδή με έχει βολέψει περισσότερο από κάποιες άλλες. Αλλά θα ήθελα να μου γράψετε από κάτω ποιες κρέμες ματιών έχουν βολέψει εσάς, ώστε να κάνω κι εγώ μια έρευνα αγοράς και σιγά σιγά να βρω κι εγώ ποια με βολεύει. Προς το παρόν δοκιμάζω διάφορες και έτσι διάφορα δειγματάκια που μου έρχονται. Στη συνέχεια έχω να σας δείξω ένα primer, είναι το συγκεκριμένο από τη Rimmel, το Stay Matte. Αυτό το primer το αγόρασα σε ένα ταξίδι που είχα πάει στην Βαρκελόνη. Γενικότερα μπορώ να πω ότι με έχει αφήσει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Σε αυτά εδώ τα σημεία που εγώ εμφανίζω ιδιαίτερη ξηρότητα, με βοηθάει το συγκεκριμένο primer. Δεν έχει να ζηλέψει πραγματικά τίποτα από primer πιο ακριβών εταιριών. Δεν θυμάμαι ακριβώς την τιμή του, πόσο είχα δώσει, αλλά είναι αρκετά οικονομικά όλα τα προϊόντα της Rimmel. Επόμενο αγαπημένο είναι από μία high-end εταιρεία, είναι ένα ρουζάκι, είναι αυτό εδώ. Η συσκευασία είναι πάρα πολύ ωραία, είναι έτσι μεταλλική από πάνω και πλαστική από κάτω. Η απόχρωση αυτή είναι η Rosy Glow. Πραγματικά είναι ένα ρούς που δίνει το χρώμα της υγείας στα μάγουλά σας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Να σας πω την αλήθεια, το χρησιμοποιούσα συνέχεια αυτό το μήνα, όπου κι αν είχα να πάω. Γιατί πιστεύω ότι πάει για όλες τις περιστάσεις, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν ψάχνετε να αγοράσετε κάποιο ρούς από high-end εταιρεία, εγώ το προτείνω ανεπιφύλακτα το συγκεκριμένο. Θα σας βγάλει ασπροπρόσωπη για οποιαδήποτε περίσταση έχετε να πάτε. Και τέλος, έχω να σας δείξω αυτό εδώ το βερνίκι νυχιών. Είναι από την εταιρεία Sixteen. Σχετικά πρόσφατα έχω μάθει για αυτήν εδώ την εταιρεία. Συνήθως μπορείτε να τη βρείτε σε μαγαζάκια έτσι τύπου 1 ευρώ. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί στεγνώνει πολύ εύκολα. Η απόχρωση είναι must για μένα για το καλοκαίρι. Yeah, το έχετε δει σε πολλά προηγούμενα μου βίντεο και με ρωτήσατε ποιο μανό είναι. Είναι το 534 από Sixteen, όπως σας είπα. Δεν έχω να πω πολλά για αυτό το μανό, ανυπομονώ να πάω να αγοράσω κι άλλες αποχρώσεις γιατί είναι πάρα πολύ οικονομικό, νομίζω γύρω στα 2 ευρώ στοιχίζει και είναι μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Αυτά ήταν τα προϊόντα έτσι μακιγιάς και περιποίησης που χρησιμοποίησα περισσότερο το μήνα Ιούνιο.
Και ας περάσουμε σε δύο πραγματάκια που εντάσσονται έτσι στα είδη ρουχισμού. Το πρώτο είναι οι αγαπημένες μου εσπαντρίγες από Tory Burch. Είναι αυτές εδώ. Σας έχω τρελάνει στο Instagram πραγματικά με αυτές εδώ τις εσπαντρίγες, αλλά είναι ένα αριστούργημα. Τις αγαπώ, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, μεν είναι μπες και εντάξει, λερώνουν πιο εύκολα, αλλά πηγαίνουν με όλα, είναι μπες με μαύρο, είναι chic και πάνε πραγματικά με όλα μου τα outfit από το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι πάρα πολύ άνετες. Και το τελευταίο πραγματάκι που έχω να σας δείξω είναι αυτό εδώ το τσαντάκι. Είναι πολύ εύχριστο, είναι μικρούλι. Αν έχω να πάω κάπου έτσι το πρωί και δεν θέλω να πάρω τσάντα μεγάλη, παίρνω αυτό εδώ. Καλά, εννοείται για βράδυ, το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές. Και αν υπομονώ να πάω διακοπές φέτος το καλοκαίρι σε κάποιο νησί και να τη χρησιμοποιήσω. Το συγκεκριμένο τσαντάκι μου το έστειλε μια κοπέλα η οποία φτιάχνει χειροποίητες τσάντες. Θα σας έχω το link από κάτω, αν ενδιαφέρεστε να πάτε να τα τσεκάρετε. Πείτε μου και εσείς την άποψή σας, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει και αυτήν εδώ την τσαχπινιά με τα πομπών που πεθαίνω για τέτοιες λεπτομέρειες. Και με έχει βολέψει πάρα πολύ μέχρι τώρα και σίγουρα μέχρι τον Αύγουστο θα την φοράω ακατάπαυστα. Κορίτσια μου, αυτά ήταν τα αγαπημένα του μήνα Ιουνίου. Ελπίζω να σας άρεσαν. Αυτά είναι τα προϊόντα και τα αξεσουάρ έτσι που χρησιμοποίησα περισσότερο. Ανυπομονώ να τα πούμε και σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια. Φιλάκια πολλά, γεια σας!